τις ειδήσεις όσο πριν και τα ωραία που μας είπαν τα παιδιά, οι φοιτητές της ιατρικής που είχες μαζί σου, Παύλο, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη χθες, λίγο πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και τα επεισόδια που σημειώθηκαν. Ναι, είχαμε χθες δύο συγκεντρώσεις στην Θεσσαλονίκη, μία στην πλατεία Βαρδαρίου από μέλη του ΠΑΜΕ, συμμετείχαν μάλιστα και κτηνοτρόφοι, αγρότες και εκπαιδευτικοί και μία δεύτερη συγκέντρωση και στο άγαλμα Βενιζέλου από μέλη της Ανταρσία, ΟΚΔΕ, ΚΕΡΦΑ και μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου που ξεκίνησαν σχεδόν ταυτόχρονα πορεία στην οδό Μοναστηρίου μέχρι και τη συμβολή με Αγία Παρασκευής. 200 μέτρα από το ξενοδοχείο όπου ήταν προγραμματισμένη η ομιλία του Πρωθυπουργού. Εκεί υπήρχε φραγμός της αστυνομίας, υπήρχαν τρεις κλούβες όπου έκλειναν την πρόσβαση προς το ξενοδοχείο, σε μια απόσταση δηλαδή 200 μέτρων. Έφτασε το πρώτο μπλοκ του ΠΑΜΕ και εκεί προσπάθησαν να διασπάσουν τον κλειό της αστυνομίας για να περάσουν προς το ξενοδοχείο. Δεν τα κατάφεραν, έγινε μερική χρήση χημικών και χειροβοβίδων κρότου λάμψης από τους αστυνομικούς. Έγινε και δεύτερη προσπάθεια, μάλιστα στην δεύτερη προσπάθεια προσπάθησαν να αναποδογυρίσουν την κλούβα. Δεν τα κατάφεραν και στη συνέχεια αποχώρησαν. Ενώ ήρθε μετά το δεύτερο κύμα από την δεύτερη πόρια, προσπάθησαν και εκείνοι να διασπάσουν τον κλειό της αστυνομίας. Δεν τα κατάφεραν και στη συνέχεια, αφού παρέμειναν για περισσότερο από μία ώρα στο σημείο φωνάζοντας συνθήματα, αποχώρησαν και τα πνεύματα ηρέμησαν. Ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν για αρκετή ώρα μέχρι και το πέρας της ομιλίας του Άλεξη Τσίπρα στο σημείο. Μάλιστα, έχουμε και την δυσαρέσκεια των αστυνομικών της Θεσσαλονίκης για τα υπερβολικά, όπως λένε, μέτρα τα οποία έλαβε η ελληνική αστυνομία αυτό το τριήμερο που διεξήχθη το αναπτυξιακό συνέδριο. Και σε αυτό θα πάμε εμείς αμέσως τώρα. Ενώ βλέπουμε, Παύλο, και τα πλάνα με όλα όσα συνέβησαν εχθές, λίγο πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, να ευχαριστήσω θερμά τον Παύλο Σαρόγλου και να έρθω στο Μιχάλη Τεζάρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να δούμε τώρα, Μιχάλη, τι λένε ουσιαστικά οι συνδικαλιστές αστυνομικοί για τα μέτρα που ελήφθησαν με αφορμή το περιφερειακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ανά. Την έντονη δυσαρέσκεια των συνδικαλιστών αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη έχουν προκαλέσει τα υπερβολικά, όπως τα χαρακτηρίζουν, μέτρα τάξης στο περιφερειακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στην πόλη. Όπως λένε χαρακτηριστικά, αποτελεί προσβολή και πρόκληση για τους πολίτες της πόλης όταν απασχολούνται τόσοι αστυνομικοί για ένα συνέδριο κόμματος. Τα μέσα ανεξάρτητης συνδικαλιστικής πρωτοβουλίας αστυνομικών κατακεραυνώνουν την ηγεσία του σώματος, υποστηρίζοντας πως αμέτρητοι αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών, ο ένας δίπλα στον άλλον, δημιουργίες διασκορπισμένες παντού, στατικές δυνάμεις ανά 5 μέτρα της όπιγης της βίας. Δυστυχώς, η αστυνομία, συμπληρώνουν, ειδικά τα χρόνια των μνημονίων, έχασε το ρόλο στον δρόμο και η ηγεσία ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για τα συνέδρια, τα γήπεδα και τις πορείες. Τέλος, καταλήγουν από την σκληρή ανακοίνωση που έχουν βγάλει οι συνδικαλιστές και στη Θεσσαλονίκη πως μακάρι να είναι παρόμοιο ενδιαφέρον για την αστυνόμευση και τα προβλήματα των αστυνομικών. Το γεγονός ότι όλες οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις στα χρόνια των μνημονίων χρειάζονται στρατιές αστυνομικών και να διοργανώσουν συνέδρια και ομιλίες, αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη, όπως λένε, ότι οι πολιτικές τους είναι αποτυχημένες και εναντίον του λαού της χώρας. Λοιπόν, αυτά λένε από την πλευρά τους οι συνδικαλιστές αστυνομικοί αναφορικά με τα μέτρα. Τα επεισόδια τα είδαμε νωρίτερα με το ρεπορτάζ του Παύλου Σαρόγλου. Οι συνδικαλιστές αστυνομικοί αντιδρούν στα μέτρα τα οποία ελήφθησαν. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Τώρα ένα παγκόσμιο κίνημα διαμορφώνεται τα τελευταία 5 χρόνια, κυρίες και κύριοι, με έτοιμα την επιστροφή.